Είμαι ο Παύλος Φωτιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος στον Όμιλο Φώτος Φωτιάδης. Είναι φυσικό ότι δεν μπορεί κάποιος να ενδιαφερθεί και να κλείσει μια πράξη χωρίς να πάει να δει το διαμέρισμα ή το σπίτι για το οποίο ενδιαφέρεται. Οπότε έχω δει κάποιους αριθμούς, κάποιες προβλέψεις που γίνονται βασισμένοι πάνω σε αυτήν την περίοδο, το θεωρώ παρακινδυνευμένο, διότι δεν ήταν χαρακτηριστική η περίοδος. Θα δούμε, πολλά θα εξαρτηθούν, αλλά πρέπει να σας πω ότι εμείς είχαμε μια πολύ καλή θετική εμπειρία αυτήν την περίοδο, μεγάλων ανανεμένων ενδιαφέρων από πελάτες μας για τα κινήτα της Φώτος Φωτιάδης Homes. Αναμένουμε, όπως συμβαίνει σε κάθε μεγάλη αλλαγή, να θα υπάρξουν καινούργιες ευκαιρίες. Δεν το βλέπω ότι θα παρουσιάζονται είτε στην Κύπρο είτε στις άλλες χώρες που εμείς δραστηριοποιούμαστε στο αμέσως επόμενο διάστημα, ίσως προς το τέλος του χρόνου και το επόμενο, αλλά πρέπει να σας πω ότι και εμείς αυτήν την πολύ δύσκολη περίοδο που θα αναμένουμε μεγάλη αβεβαιότητα και δύσκολο να προβλέψουμε την επόμενη μέρα, η προτεραιότητα μας είναι να ενισχύσουμε τη θέση μας και βγαίνοντας από αυτήν την περίοδο να είμαστε σε καλύτερη θέση να επιλέξουμε ή να ορίσουμε το μέλλον μας. Ο καταναλωτής αυτήν την πρώτη περίοδο, την κλειστή περίοδο, ουσιαστικά κάλυπτε τις βασικές του ανάγκες, χρησιμοποιώντας αυτόν τον πολύτιμο αγαθό του ενός SMS την ημέρα. Τώρα, αυτή ήταν η πρώτη περίοδος. Τι γίνεται τώρα? Η κατανάλωση εξαρτάται από δύο παράγοντες. Το ελεύθερο εισόδημα που έχει ο καταναλωτής σήμερα, το οποίο θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό έχει διατηρηθεί ή σε κάποιες περιπτώσεις έχει και βελτιωθεί λόγω της εξοικονόμησης της τριμηνίας στο σπίτι και της αναμενόμενης αυριανής του αυριανού εισοδήματος. Πιστεύω ότι βελτιώνεται η αισιοδοξία του κόσμου, οπότε η δική μου εκτίμηση είναι ότι θα δούμε την κατανάλωση να κοντεύει στα προηγούμενα επίπεδα μέχρι το τέλος του χρόνου. Τίποτε το κοσμογονικό για την άποψή μου. Μιλούμε για τεχνολογία, ουσιαστικά χρήση διαδικτύου σαν υποκατάστατο της φυσικής παρουσίας με όλες τις μορφές ηλεκτρονικό εμπόριο, τηλεδιασκέψεις κλπ. Τι έχουμε κερδίσει έχουμε κερδίσει 2-3 χρόνια που έχουμε πηδήσει στην υιοθέτηση αυτής της τεχνολογίας και ίσως αυτό να μας φέρει και πιο κοντά τις νέες τεχνολογίες, χρήση artificial intelligence κλπ. Έχουμε δει και σε εμάς, για παράδειγμα, το client portal της Universal που το δώσαμε στο κοινό μόλις το Γενάρη, το νέο portal. Μέσα σε 3 μήνες έχουμε δει το 50% των claims να γίνονται μέσω του client portal, που αυτό ίσως να έπαιρνε 2-3 χρόνια να φτάσουμε μέχρι αυτό το σημείο. Οπότε, αυτή είναι η κατάσταση με την τεχνολογία. Ουσιαστικά, επειδή και αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη της ιατρικής έρευνας, εμβόλια, θεραπείες κλπ, δύσκολο να προβλέψω πόσο καιρό είναι να πάρει. Αλλά αν δούμε την πιο μεγάλη εικόνα, αν δω 2 χρόνια μετά, δομικά δεν βλέπω κάτι που να μην μας δίνει την πεποίθηση ότι σε 2 χρόνια θα είμαστε εκεί που ήμασταν πριν λίγους μήνες, δηλαδή συνέχεια της οικονομικής εξέλιξης.